Σου έχει τύχει να είσαι κοντά σε άνθρωπο ο οποίος ροχαλίζει το βράδυ? Τρελάθηκες. Τι? Εννοείται. Α, εννοείται. Εννοείται. Πώς έχεις αντιδράσει? Ο άλλος του στήθησε καρτέρι. Α, εγώ το χτυπάω. Τον σκεπάζω με το μαξιλάρι, το χτυπάω. Ο άλλος, το όνομα στο οποίο ο Νίκος, του στήθησε καρτέρι επειδή ροχάλιζε. Δεν έπρεπε. Στην πολυκατοικία. Πού πάει αυτός ο κόσμος, Νίκο? Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας? Έλα, Νίκο. Όχι μόνο αυτό, του στήθησε καρτέρι. Εδώ μιλάμε για δικαστική διαμάχη πλέον λόγω του ροχαλιτού και γι' αυτό όσοι ροχαλίζουμε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι αντίδραση θα μπορεί να έχει ο διπλανός μας, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται στο διπλανό διαμέρισμα. Αυτό έγινε σε μια πολυκατοικία στο Μεσολόγγι, όπου ένας 62χρονος έκανε παρατήρηση σε έναν 42χρονο για το ροχαλιτό του, λέγοντας ότι τον ενοχλεί και ότι διαταράσει έτσι την κοινή ησυχία της πολυκατοικίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον με τον 62χρονο, ο 42χρονος του έστεισε καρτέρι έξω από το σπίτι του, τον χτύπησε με ένα σιδερένιο ολοστό και στη συνέχεια τον κλείδωσε σε μια αποθήκη. Έλα, ο 62χρονος κάλεσε την αστυνομία από το κινητό του τηλέφωνο. Έτσι τώρα λοιπόν οι δύο άνδρες θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, μιας και η πλευρά του 42χρονου ισχυρίζεται ότι τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο 62χρονος δεν ισχύει και θα αποδειχθούν όλα στο δικαστήριο το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή που μας έρχεται. Εντάξει, δεν είναι κανονικό. Από το διπλανό διαμέρισμα άκουγε τον τύπο να ροχαλίζει. Ναι. Του τη στείνει, το χτυπάει και το πηγαίνει. Σίγουρα θα θέλει καλύτερη ηχομόνωση η πολυκατοικία. Εντάξει, δηλαδή αντί να κάνουν και δύο μηνύσεις στον κατασκευαστή. Ένα λεπτό. Έχετε ιδέα πώς είναι να ακούς κάποιον δίπλα σου να ροχαλίζει? Ναι, εντάξει, παιδί μου. Εγώ δεν ξέρω γιατί συνήθως είναι δίπλα μου, με ακούνε να ροχαλίζω. Ωραία. Αλλά... Τι λέει η γυναίκα σου γι' αυτό? Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν και τα σπίδες, ρε παιδί μου. Αλλά εδώ δεν σου μιλάει για τη γυναίκα του ή το σύζυγο. Εδώ μιλάει για το διπλανό διαμέρισμα. Ακόμα χειρότερα. Παιδιά, σε έχω πει ότι έχω πάθει από το διπλανό διαμέρισμα σε παλιά πολυκατοικία που ζούσα, έτσι. Είχα γραμμένη εκπομπή ραδιοφώνου, έπαιζε σε επανάληψη και ο διπλανός άκουγε την εκπομπή και με έβριζε. Και όταν βγήκα από το διάδρομο, μου λέει: Καλημέρα σας, τι κάνετε, κύριε Νιφλή? Δεν τρέπεσε λίγο?